Καλημέρα σας. Να ψάλουμε όλοι μαζί το «Χριστός γεννάται» για να ξεκινήσουμε. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών αναγνήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφρώσι ημί, ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, τα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» σας καλωσορίζουν στη σημερινή εκδήλωση της Σχολής Γονέων. Για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η δεύτερη εκδήλωση κατά σειρά. Υπενθυμίζω ότι το κεντρικό θέμα των φετινών ομιλιών είναι «Ας κοιτάξουμε μέσα μας». Στο πλαίσιο αυτό, η ομιλία, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως, έχει τον τίτλο «Προσδοκίες και ματαιώσεις κατά την ανατροφή, από την πλευρά των γονέων ή από την πλευρά των παιδιών». Ο εισηγητής του θέματος είναι ο κύριος Θωμάς Μαυρομάτης, ο οποίος είναι ιατρός του πολεμικού ναυτικού, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, καθώς και συγγραφέας παιδικών βιβλίων ιστορίας. Ο κύριος Μαυρομάτης είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει υπηρετήσει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και σε πολεμικά πλοία του Στόλου, ενώ αυτό το διάστημα υπηρετεί στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιός. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Εκ μέρους των εκπαιδευτηρίων θα ήθελα προκαταβολικά να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυρομάτη για τον κόπο που έκανε να προετοιμάσει την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, αυτή η ομιλία και τον καλό να ανέβει στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί γονείς, ακολουθώντας το ρητό του κοινικού φιλοσόφου Αντισθένη, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, θα ξεκινήσουμε την ομιλία με τους ορισμούς των λέξεων του τίτλου. Προσδοκία ορίζεται ως η έντονη και ενεργητική αναμονή επιθυμητής εξέλιξης και ματέωση στην καθομιλουμένη ονομάζεται η ακύρωση και η μη πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας. Στην ψυχολογία περαιτέρω εννοείται ως η φυσική, γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική ανταπόκριση σε ένα πραγματικό ή αντιλαμβανόμενο εμπόδιο. Ανατροφή τέλος είναι η επιμέλεια για την πλήρη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, η σημασία της οποίας για την περαιτέρω πορεία του παιδιού έχει διαχρονικά επισημανθεί από πλήθος φιλοσόφων, παιδαγωγών αλλά και πατέρων της Εκκλησίας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τη ρίση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Πάντα ημίν δεύτερα έστω της προνοίας των παιδών», αλλά και «Ου γάρτος πήρε ποιή πατέρα μόνον, αλλά το παιδεύσε καλός. Ουδέ το κι είσαι μητέρα εργάζεται, αλλά το θρέψε καλός». Βασικό ερώτημα τώρα που πρέπει να απαντηθεί είναι το πότε γίνεται κάποιος γονέας. Με τη γέννηση του παιδιού, με τη σύλληψη ή μήπως ακόμη νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι της γέννησης του πραγματικού παιδιού προηγείται η γέννηση του φαντασιωσικού παιδιού.
Το φαντασιωσικό παιδί είναι το αποτέλεσμα των προβολών των γονέων και η γέννησή του αποτελεί μια απόλυτα φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία. Στη σκέψη και τη φαντασία λοιπόν των γονέων είναι δυνατόν να διαπλαστεί η μορφή των προσδοκόμενων απογόνων. Πώς θα είναι, τι φύλο θα έχουν, τι χαρακτηριστικά κλπ. Αυτή η ενασχόληση γίνεται πολύ εντονότερη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδίως στις μητέρες, κατάσταση η οποία καλείται πρωταρχική μητρική ενασχόληση. Η πρωταρχική μητρική ενασχόληση είναι μια εγγενής και βιολογικά καθορισμένη σοφία και ικανότητα αφοσίωσης. Η αφοσίωση αυτή εκφράζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με σκέψεις και οραματισμούς της μητέρας για το κυοφορούμενο έμβριο και κατά την νεογνική περίοδο με έναν μεγάλο βαθμό ενεργούς και ευχάριστης προσαρμογής στις ανάγκες του νεογνού. Είναι λοιπόν απολύτως φυσικό, επομένως και θεμητό, να οραματίζεται η μητέρα το παιδί της και να πλάθει στη σκέψη της στο μέλλον του. Είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζουν να καλλιεργούνται οι πρώτες προσδοκίες των γονέων σε σχέση με το παιδί. Βασικό ερώτημα που επίσης πρέπει να απαντηθεί είναι το αν το παιδί είναι η συνέχεια των γονέων και αποτελεί κτήμα τους ή αν έχει αυτονομία, αποτελώντας ξεχωριστή προσωπικότητα. Από τη στιγμή της σύλληψης και της δημιουργίας του πρώτου κυττάρου, που προέρχεται από την ένωση οαρίου και σπερματοζωαρίου, ο κυοφορούμενος οργανισμός αποτελεί διακριτή οντότητα σε σχέση με τους γονείς. Το έμβριο έχει ίδιο γενετικό υλικό κατά 50% με τον πατέρα και κατά 50% με τη μητέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ίδιος οργανισμός ούτε με τον πατέρα ούτε με τη μητέρα. Κατά μία ερμηνεία, εδώ έχει εφαρμογή το αγιογραφικό «έσονται οι δύο η σάρκα μίαν», δηλαδή δύο γενετικά υλικά σε σάρκα μία του παιδιού. Από εδώ επίσης προκύπτει και μια απάντηση στο επιχείρημα υπερασπιστών των αμβλώσεων ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαχειριστεί το σώμα της όπως θέλει. Το σώμα της φυσικά έχει δικαίωμα. Το έμβριο όμως δεν είναι σώμα της. Αφού λοιπόν το έμβριο και αργότερα το παιδί είναι ξεχωριστός οργανισμός με δική του υπόσταση και προσωπικότητα, είναι θεμητό να ακολουθεί τυφλά τις επιθυμίες, ενίοτε και απαιτήσεις των γονέων. Εξυπακούεται ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις αρχές, τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους. Υπάρχουν όμως και περιστάσεις που ξεφεύγουν της ανατροφής και εμπίπτουν στη σφαίρα του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού. Για παράδειγμα, η απέτηση για άριστες επιδόσεις στα μαθήματα είναι θέμα ανατροφής ή συχνά προσδοκίας των γονέων για αναγνώριση και κοινωνική καταξίωσή τους. Επαληθεύεται δηλαδή ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται, εν τη σαρκή του παιδιού να καυχούνται οι γονείς. Αν και η προσδοκία για ακαδημαϊκή επιτυχία δεν είναι μεμπτή, τι γίνεται στην περίπτωση που αυτή αναμένεται από ένα παιδί που δεν είναι ιδιαίτερα πρικισμένο και αντικειμενικά δυσκολεύεται? Η ματέωση που θα προκύψει θα είναι των γονέων, του παιδιού ή και των δύο? Δεν είναι σπάνιο γεγονός οι προσδοκίες των γονέων από τα παιδιά τους να είναι υπερβολικές, ανεδαφικές και συχνά θα λέγαμε αδιάκριτες, με την πατερική έννοια του όρου διάκριση. Σχολική επιτυχία, διακρίσεις σε αθλήματα ή τέχνες, επιλογή κατεύθυνσης στο λύκειο και σπουδών στο πανεπιστήμιο, αργότερα η επιλογή επαγγέλματος, ο τόπος κατοικίας, το όνομα των εγγονών κλπ. Είναι μερικοί από τους συχνότερους τομείς που οι γονείς επεμβαίνουν δραστικά. Στην περίπτωση που οι προσδοκίες των γονέων είναι σύμφωνες με τον χαρακτήρα και τις επιθυμίες του παιδιού, τα πράγματα εξελίσσονται ευχάριστα και για τις δύο πλευρές. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχουμε ασυμβατότητα απόψεων? Μία εκδοχή είναι η ανάπτυξη του λεγόμενου ψευδούς εαυτού. Την έννοια αυτή εισήγαγε ο Άγγλος παιδίατρος και ψυχαναλυτής Ντόναλντ Γουίνικοτ το 1960, θέλοντας να περιγράψει την κατάσταση εκείνη στην οποία το παιδί συμβιβάζεται παθητικά με τις απαιτήσεις των γονέων. Όταν δρούν στη βάση του ψευδούς εαυτού, τα παιδιά αισθάνονται ότι πηγαίνουν καλά με τους άλλους, απαρνούμενα όμως τον εαυτό τους. Πράττουν αυτό που αναμένεται ή απαιτείται από αυτά, χάνοντας όμως ό,τι έχει προσωπικό νόημα για τα ίδια. Η προσαρμογή επομένως σε έναν ψευδή εαυτό είναι μια πράξη παθητικής συμμόρφωσης. Μια άλλη εκδοχή που μπορεί να προκύψει στην περίπτωση που έχουμε ασυμβατότητα προσδοκιών είναι η συνεχής αντιδραστικότητα εκ μέρους του παιδιού και η πρόκληση συχνών προστριβών. Ένα παιδί, για παράδειγμα, οθείται σε μια δραστηριότητα που δεν το ευχαριστεί.
Δεν θα είναι έκπληξη αν κάθε φορά που πρόκειται να πάει στη δραστηριότητα αυτή προβάλλει σταθερή αντίσταση. Θα κατηγορήσουμε τότε το παιδί για ανυπακοή και ανάρμοστη συμπεριφορά ή μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, όπως είναι και ο γενικός τίτλος των ομιλιών. Και ίσως σε τέτοιες περιπτώσεις να βρίσκει εφαρμογή η προτροπή του Αποστόλου Παύλου «Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών». Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τώρα ότι κάθε ανεδαφική προσδοκία των γονέων είναι και μια μικρή ή μεγάλη ματέωση για το παιδί. Αν η μητέρα περιμένει ότι ο μέτριος στα μαθήματα γιος της θα είναι σημεοφόρος στην παρέλαση και τον πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ματέωσε την προσδοκία του για κατανόηση και υποστήριξη εκ μέρους της. Οι πανεπιστημιακοί γονείς που οθούν το παιδί στην εισαγωγή στην ίδια με αυτού σχολή, με την κρυφή ή δηλωμένη προσδοκία συνέχισης του έργου τους, ο επιχειρηματίας που εγγράφει τον αντικειμενικά χαμηλό μαθησιακά γιο του στο ακριβότερο ιδιωτικό σχολείο, ο πατέρας που αναμένει την είσοδο του τελειόφυτου γιού του σε στρατιωτική σχολή προς εκπλήρωση δικού του ανεκπλήρωτου ονείρου, είναι μερικά από τα πολλά παραδείγματα που συναντούμε γύρω μας. Για να είμαστε όμως πιο ακριβείς, οι υπερβολικές προσδοκίες των γονέων δεν οδηγούν μόνο σε ματαιώσεις των παιδιών. Αυτή είναι μόνο η άμεση συνέπεια. Μακροπρόθεσμα, και πάντως όχι πολύ αργά, η ματαίωση θα επιστρέψει στους ίδιους. Αν η μαθήτρια της τρίτης λυκείου πιθαναγκαστεί ή και απλώς αναγκαστεί να εισέλθει στη σχολή προτίμησης των γονέων, σε ένα πρώτο επίπεδο ματαιώνει τη δική της προσδοκία και εκπληρώνει την προσδοκία των γονέων. Αν όμως δεν αποφοιτήσει ποτέ ή αν παρόλο που αποφοιτήσει δεν ασκήσει το αγαπημένο επάγγελμα των γονέων, η ματαίωση για τους γονείς θα έλθει αναδρομικά. Αφενός η κόρη τους δεν θα γίνει η δικηγόρος που περίμεναν, αν και τελείωσε τη νομική, αφετέρου θα τη βλέπουν μαραμένη ακριβώς την περίοδο κατά την οποία θα ανέμεναν να είναι στην ακμή της δημιουργικότητάς της. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει? Πώς θα αποφύγουμε τη σύγκρουση προσδοκιών γονέων και παιδιών? Είναι γνωστό ότι στην ανάπτυξη των παιδιών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ιδιοσυγκρασία, η οποία προσδιορίζει τον ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο με τον οποίο το κάθε παιδί αντιδρά και προσαρμόζεται στα ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος ήδη από τη βρεφική ηλικία. Έχει υποστηριχθεί ότι καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή έχουν εκείνα τα παιδιά στα οποία υπάρχει εναρμόνιση της ανατροφής με την ιδιοσυγκρασία τους. Όταν δηλαδή η φύση ταιριάζει αρμονικά με το περιβάλλον φροντίδας και τη διαπαιδαγώγηση, ή με άλλα λόγια, όταν η σχέση με το φαντασιωσικό παιδί που προαναφέραμε παραχωρήσει σταδιακά τη θέση της στη σχέση με το πραγματικό παιδί. Στο πραγματικό παιδί είναι ζωτική σημασία να δώσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει τον αληθή εαυτό. Όταν τα παιδιά δρούν στη βάση του αληθούς εαυτού, αισθάνονται πως οι αποφάσεις, οι σκέψεις και ο τρόπος παρουσίασης του εαυτού τους στηρίζεται στο ποια πραγματικά είναι. Αισθάνονται ζωντανά, αναζωογονημένα και εμπνευσμένα, δημιουργικά και αληθινά. Αρκετά ζηλευτή κατάσταση για να μην την επιλέξουμε. Είναι επομένως ουσιώδες οι προσδοκίες των γονέων να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται στα δεδομένα του κάθε παιδιού, ώστε να αναδυθεί και να επικρατήσει ο αληθής εαυτός. Σημαντικό σημείο που χρήζει προσοχή στο ζήτημα των προσδοκιών είναι η σύγκριση. Σύγκριση ιδίως με τα αδέλφια και τους συνομιλίκους, που συχνά καταλήγει σε συγκριτική υποτίμηση. Προσδοκία να πάρει το προφήσενση στην τρίτη γυμνασίου, ενώ αν το πάρει, ας πούμε, στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου, θα έχει διαφορά. Προσδοκία να έχει την ίδια υποδειγματική συμπεριφορά, όπως τα αδέλφια του. Ποικίλες συγκριτικές προσδοκίες που πάντα πληγώνουν και πιθανόν γεννούν μίσος και εκδικητικότητα. Τα προβλήματα αυτά προλαμβάνονται με την ανάδειξη και καλλιέργεια των έμφυτων κλίσεων και προτερημάτων του κάθε παιδιού, με παράλληλο σεβασμό στα προτερήματα και χαρίσματα των άλλων. Στο ισορροπημένο σπιτικό, ο καθένας αγαπιέται και είναι σεβαστός για αυτό που είναι, όχι για αυτό που κάποιος άλλος θα επιθυμούσε να είναι. Το παιδί βρίσκει την ισορροπία του και αναπτύσσεται κανονικά όταν ενθαρρύνεται να είναι και να δείχνει αυτό ακριβώς που είναι. Όταν αφήνεται να μεγαλώνει με το δικό του ρυθμό, τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ιδιοσυγκρασία. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθει άλλο από εκείνο που είναι, κατώτερο ή ανώτερο από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του. Ας εξετάσουμε όμως και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση οι γονείς να έχουν δώσει πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό
στην ανατροφή του παιδιού να έχουν όντως ρεαλιστικές προσδοκίες και παρόλα αυτά να υφίστανται ματαιώσεις? Η εμπειρία όλων μας νομίζω θα απαντήσει καταφατικά. Θα τολμούσα να διατυπώσω την άποψη ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναλόγως και του είδους της ματαίωσης, μπορεί να προκύψουν δύο αποτελέσματα: η ταπείνωση και η ελπίδα. Ο καλοπροαίρετος γονέας που προτείνει επαγγελματική διέξοδο στο παιδί του, η οποία τελικά δεν γίνεται αποδεκτή, μάλλον θα ταπεινωθεί επειδή δεν έγινε το θέλημά του. Πρόκειται, θα λέγαμε, για μια ματαίωση σχετικά ανώδυνη. Από την άλλη, υπάρχει και το ενδεχόμενο πιο επώδυνων ματαιώσεων με επανάληψη της παραβολής του ασώτου. Σε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση, οι γονείς ας μιμηθούν τον πατέρα της παραβολής. Με μια άλλη ανάγνωση, το ενθαρρυντικό από τη διήγηση της παραβολής είναι ότι δεν φαίνεται πως ο πατέρας ματαιώθηκε, τουλάχιστον όχι σε σημείο απελπισίας. Επίσης ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο να είμαστε τέλειοι ως γονείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα καλό μέλλον για τα παιδιά μας. Ο παιδίατρος και ψυχαναλυτής Ντόναλντ Γουίνικοτ, που προαναφέρθηκε, υποστηρίζει πως η μητέρα αρκεί να είναι επαρκώς καλή. Στα αγγλικά το έχει διατυπώσει good enough. Θα γίνουν λάθη και παραλήψεις, το ζητούμενο όμως είναι αυτά να μην είναι συνειδητά και να μην υπάρχει αιμονή τη στιγμή που οι ενδείξεις γύρω μας μαρτυρούν ότι προκαλείται δυσλειτουργία από τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας αυτή. Συνοψίζοντας, να τονίσουμε ότι οι προσδοκίες είναι απολύτως φυσιολογικό και αναγκαίο να καλλιεργούνται, γιατί συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργικότητα όλων των μελών της οικογένειας. Είναι όμως εξίσου αναγκαίο και ωφέλιμο να είναι ρεαλιστικές, ευέλικτες και προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των παιδιών, για να αποφεύγονται οι ποικίλες ματαιώσεις που δεν αναπαύουν και δεν ευχαριστούν τελικά κανέναν. Το μεγάλο μυστικό σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανατροφής των γονέων, ανατροφής των παιδιών, είναι ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου. Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτοί ομοίως. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα παιδιά μας, ας μπούμε στη θέση τους. Ύστερα, ας αντιδράσουμε όπως θα θέλαμε να αντιδράσει ο δικός μας γονέας, αν εμείς βρισκόμασταν στη συγκεκριμένη θέση. Η συνταγή αυτή δεν χάνει ποτέ και αν εφαρμοστεί σωστά, δεν θα κοπούν ποτέ οι δρόμοι επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Οι προσδοκίες μας θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκπληρωθούν, οι ματαιώσεις θα είναι σίγουρα λιγότερες και εμείς πιο έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Το κυριότερο, το πιο ευάλωτο μέρος της σχέσης, τα παιδιά μας, θα νιώθουν πλήρη και αληθινά. Το οποίο πιστεύω πως είναι και η μεγαλύτερη προσδοκία όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαυρομάτη για την σύντομη αλλά πολύ περιεκτική εισήγηση που μας παρουσίασε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι από το ακροατήριο είμαστε γονείς θα βρήκαμε κάπου τον εαυτό μας, είτε στο σκέλος των προσδοκιών, είτε στο σκέλος των ματαιώσεων ή και στα δύο. Αλλά νομίζω ότι η εισήγηση αυτή έβαλε ένα πλαίσιο και έθεσε κάποιους προβληματισμούς. Σίγουρα θα μας έχουν γεννηθεί ερωτήματα. Έχουμε χρόνο και θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, να τεθούν ερωτήματα από το ακροατήριο και θα παρακαλούσαμε τον κύριο Μαυρομάτη να έχει την καλοσύνη να απαντήσει σε αυτά ελεύθερα. Υπάρχει και μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ. Ελπίζω να μην ματαιώθηκαν οι προσδοκίες από την ομιλία. Δεν ξέρω. Ναι, το ερώτημα είναι για τη διαχείριση των οθονών και των ηλεκτρονικών, ας πούμε, μέσων. Τώρα, να πω μία μη ρεαλιστική προσδοκία σε αυτό. Μία μη ρεαλιστική προσδοκία είναι να μην ασχολούνται καθόλου. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ανέφικτο. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα μέτρο. Να θέσουμε, ας πούμε, αναλόγως και την ηλικία τώρα του παιδιού, αν είναι πολύ μικρό, μπορούμε να θέσουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Ότι στο κινητό ή στο τάμπλετ ή στο PlayStation, ας πούμε, παίζουμε μόνο το Σαββατοκύριακο για μια μισή ώρα.
αν είναι μικρά τα παιδιά. Αν είναι μεγαλύτερα, αναλόγως τώρα την ηλικία, μπορούμε να το προσαρμόσουμε θέτοντας όμως κάποιους κανόνες, τους οποίους αναλόγως πάλι με την ηλικία τους συζητάμε, τους εξηγούμε, τους διαπραγματευόμαστε. Να πούμε εμείς μια μισή ώρα, θα πει το παιδί δύο ώρες. Δύο ώρες. Εντάξει. Από το πέντε είναι καλύτερο το δύο ώρες. Και θα θέσουμε και στη διαπραγμάτευση ότι ναι, δύο ώρες μετά το διάβασμα όμως. Θα τελειώσει το διάβασμα και μετά. Μπορούμε να το θέσουμε και ως κίνητρο αυτό. Δηλαδή, τελείωσε πρώτα γρήγορα τα μαθήματά σου. Αυτό πιάνει πολύ, ειδικά στα μικρά παιδιά. Τα κατάκα τελειώνουν και για να ασχοληθούν μετά με τα ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε λίγο να μας πείτε κάτι παραπάνω για την διαχείριση των ματαιώσεων και των προσδοκιών ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή στην ηλικία των 5-6 ετών που ξεκινάνε το δημοτικό ή αργότερα στην προεφηβεία, στην εφηβεία. Έχει κάποια διαφορά ή πάντα ακολουθούμε την ίδια νοοτροπία? Ματαίωση των γονέων ή των παιδιών? Και των δύο αντίστοιχα. Όταν επιμένουν, όταν είναι μικρότερα. Εκεί. Ναι. Πώς το χειριζόμαστε συγκριστικά με ένα πιο μεγάλο παιδί που πάει στα 15. Mm-hmm. Ας πούμε ότι έχουμε ένα παιδί μικρό, δηλαδή προσχολικής ηλικίας ή πρώτων τάξεων δημοτικού, και τι γίνεται, ας πούμε, να πούμε εμείς, ποια θα είναι η ματαίωση, ας πούμε, σε τι ζήτημα. Ναι. Ωραία, ωραία. Σίγουρα στα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία στη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης. Τώρα, και στα μικρά παιδιά δεν είναι θεμητό να υπάρχει απόλυτη ακαμψία και, πώς να το πούμε, κανένα περιθώριο συζήτησης. Μπορεί, παράδειγμα, να πούμε ότι θα ξεκινήσεις να πηγαίνεις μπάσκετ, ας πούμε, και δεν θέλει να πηγαίνει μπάσκετ. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν πάει μπάσκετ. Αρκεί να δώσουμε όμως κάποιες εναλλακτικές. Ωραία, δεν θέλεις μπάσκετ, τι θέλεις? Θέλεις ποδόσφαιρο, θέλεις τένις, θέλεις. Δηλαδή, να έχουμε μια ετοιμότητα στο να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις. Ξεκινάμε εμείς με μια πρόταση, αλλά αν δεν γίνει αυτό, να είμαστε σε ετοιμότητα να προτείνουμε κάτι άλλο. Και στα μικρά παιδιά, δηλαδή, και στα μεγάλα, χρειάζεται μια ευελιξία. Στα μεγαλύτερα, σίγουρα πολύ περισσότερο. Χωρίς βέβαια, είτε στα μικρά είτε στα μεγάλα παιδιά, να παραβιάζονται οι γενικοί κανόνες, ας πούμε, της αγωγής. Δηλαδή, κάποια που τα έχουμε θέσει ως κόκκινες γραμμές. Αρκεί και αυτά βέβαια να μην είναι πολύ σφιχτά και περιοριστικά. Τώρα, κατά περίπτωση, αυτό εξειδικεύεται. Ανάλογα με την οικογένεια, ανάλογα με τα βιώματά της, πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει. Δηλαδή, σε ένα παιδί ξαφνικά που είναι 15 χρονών και ήταν επί 15 χρόνια, ας πούμε, ελεύθερο, ανοριοθέτητο, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, ξαφνικά δεν μπορούμε να θέσουμε περιορισμούς. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να αναγνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό ενός παιδιού. Μπορεί να είμαστε τυφλωμένοι από τις δικές μας προσδοκίες και να μην μπορούμε να δούμε τον πραγματικό εαυτό. Και αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να δούμε τον πραγματικό εαυτό, πόσο νόημα έχει να πιέσουμε ένα παιδί να αλλάξει? Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό μου. Εγώ θέλω το παιδί μου να είναι τα πράγματα του τακτοποιημένα, η τσάντα του να είναι πάντα σωστή, τα βιβλία του να μην είναι τσαλακωμένα, αλλά το δικό μου το παιδί είναι τσαπατσούλικο. Mm-hmm. Έχει νόημα να επιμείνω? Θα είναι κάτι που ίσως το βοηθήσει στη ζωή του αργότερα, αλλά βλέπω ότι ο χαρακτήρας του δεν είναι αυτός. Ναι. Αυτό το διπλό ερώτημα. Σίγουρα αυτό που ένα κριτήριο, ένα μέτρο είναι το μέτρο της λειτουργικότητας. Δηλαδή πόσο χρήσιμο και λειτουργικό είναι αυτό στην καθημερινότητα. Δηλαδή αν αυτή η ακαταστασία κλπ. Το δυσκολεύει στην καθημερινότητα και προκαλεί προβλήματα, σίγουρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε, έχοντας όμως κατά νου ότι δεν θα γίνει ποτέ το απολύτως τακτοποιημένο παιδί που τα έχει όλα συμμετρικά και όλα στη σειρά και όλα τακτοποιημένα. Αλλά από αυτό το άκρο μέχρι το άλλο άκρο του να είναι όλα ένα κουβάρι, ας πούμε, στο δωμάτιό του και να μην μπορεί να βρει τα βιβλία του, να ξεχνάει στο σχολείο τα φυλάδια του κλπ. Σίγουρα πρέπει να το μαζέψουμε προς το λειτουργικότερο.
Άρα, αυτό είναι και ένα μέτρο, το πώς θα αναγνωρίσουμε τον αληθή αυτό ή αν κινούμαστε στη βάση αυτή του αληθούς εαυτού. Αν δηλαδή το παιδί στην καθημερινή του πορεία έχει δυσκολίες, ας πούμε, ή σκαλώνει κάπου ή κάπου το βλέπουμε να αντιδράει, κάπου το βλέπουμε να είναι θλιμμένο, ας πούμε, πιο, όχι τόσο αυθόρμητο και να είναι πηγαία, ας πούμε, η εκφράση των συναισθημάτων του. Πάλι και αυτό εξειδικεύεται. Δηλαδή, μην απομονώσουμε οτιδήποτε τώρα από όσα υπόθηκαν και πούμε: α, είδα το παιδί μου, ήταν λίγο στενοχωρημένο. Μήπως είναι ψευδής αυτός αυτό. Ας μην μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Αλλά στην πορεία του χρόνου, αν βλέπουμε ότι μονίμως είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, κάπως πρέπει να το τροποποιήσουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπατε του ψευδούς χαρακτήρα και του αληθούς. Αν αυτό είναι αμφίδρομο και στα παιδιά μας μεγαλώνοντας προς εμάς. Πώς το εννοείτε δηλαδή, να είναι αμφίδρομο? Όπως εμείς πριν ακόμα γίνουμε γονείς, δημιουργούμε αυτή την εικόνα του ιδανικού παιδιού για μας, με τα δικά μας θέλω και πρότυπα. Αν και τα παιδιά μας, μεγαλώνοντας, από αδυναμίες δικές μας ίσως, γιατί είπαμε το good enough, έτσι, το οποίο για μας τις μητέρες, ας πούμε, π.χ. δημιουργεί και στα παιδιά αυτή τη διαδικασία, ίσως όχι ακριβώς όπως την έχουμε εμείς, αλλά στο να έχουν μία εξανειδικευμένη εικόνα του γονέα, που όμως μπορεί ο γονέας τους να μην ανταποκρίνεται. Και αν αυτό, γιατί... Αν αυτό συμβαίνει, δημιουργείται κι άλλο ένα θέμα. Νομίζω εγώ με το δικό μου φτωχό μυαλό, έτσι, ως προς την σχέση μας και τη δική τους φυσιολογική, ψυχολογική ανάπτυξη. Δηλαδή να έχουν τα παιδιά, ας πούμε, μεγαλώνοντας κάποιες προσδοκίες από τους γονείς. Ναι. Που, να είναι, που οι γονείς να μην μπορούν να... Ναι. Δεν ξέρω, συγγνώμη, έτσι όπως τα περιγράψατε, αυτόματα πήγα ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εάν αυτό ισχύει, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Αυτό μπορεί να ισχύσει σε οποιαδήποτε σχέση, ας πούμε. Να έχουμε εμείς κάτι άλλο στο μυαλό μας και άλλο να βλέπουμε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να είμαστε στην πραγματικότητα προσανατολισμένοι και να βλέπουμε μπροστά μας τα δεδομένα. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση που λέτε, θα είναι λογικά και ενήλικες και τα παιδιά, ή τουλάχιστον αρκετά μεγάλα. Οπότε, θα μπορούμε να συνδιαλλαγούμε σε άλλη βάση, πιο όρημη, και να πούμε, ας πούμε, με λόγια. Αν κάτι βλέπουμε ότι αυτό μπορεί δεν προχωράει, ναι, μέσω διαλόγου. Ναι, τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι θα... Για να μην τα ακολουθεί και εκείνα μελλοντικά σε κάτι ανάλογο, ας πούμε, ναι, όπως... Ναι, ναι. Αυτό. Ναι, αυτό δηλαδή με συζήτηση και διάλογο, σε μια βάση ωριμότητας, αλλά και εμπιστοσύνης και σχέσης, ας πούμε, γονέα-παιδιού, μπορεί να αμβληνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καταρχήν, και συγχαρητήρια για την εισήγηση. Λοιπόν, η ερώτησή μου αφορά κάτι άλλο. Υπάρχουν οι προστριβές γονέων, παιδιών, καθημερινό φαινόμενο. Okay. Ναι, ναι. Τι γίνεται όταν φεύγει από το αγνό πλαίσιο της προστριβής και μπαίνουν μέσα και εγωισμοί. Η δική μας και των παιδιών. Εκεί νομίζω φεύγει από το αγνό πλαίσιο. Ναι. Πώς το καταλαβαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποσυμφορήσουμε. Ποιος είναι μεγαλύτερος και πιο όριμος? Τα παιδιά, συνήθως. Α. Οπότε ας κάνουν οι γονείς πίσω. Άρα, ναι, αν μπαίνουν οι εγωισμοί, αυτό προϋποθέτει κάπως ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι μπήκε εγωισμός. Γιατί λέτε, τι γίνεται όταν μπαίνουν οι εγωισμοί? Σημαίνει ότι καταλάβουμε ότι μπήκε εγωισμός. Ή το καταλαβαίνεις κατόπιν εορτής. Έστω. Κατόπιν εορτής μπορούμε να επανέλθουμε και να... ή να αλλάξουμε πορεία ή να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν είναι κακό. Να πούμε ότι με ησυχία, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή το είδα κάπως λάθος, ας πούμε, δεν το... Και είπα αυτό, ενώ δεν εννοούσα αυτό, δεν έπρεπε να πω κάτι άλλο, με συγχωρείς. Αυτό είναι τίμιο και τα παιδιά είναι φιλότιμα, θα το δεχτούν. Ναι. Οπότε επαφείται σε εμάς, αν καταλάβουμε ότι είναι εγωισμός, ναι,
που πολύ συχνά γίνεται, δεν είναι σπάνιο αυτό. Τώρα, από τα παιδιά δεν μπορούμε να λέμε τώρα μπήκε ο εγωισμός σου μέσα, κάνε πίσω κλπ. Γιατί μπήκαμε και εμείς, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Αν είμαστε εμείς λίγο πιο ταπεινοί, νομίζω θα βρούμε τις ισορροπίες. Θέλω να πω ότι πέρασα μία δύσκολη περίοδο με το παιδί, που όσο εγώ θεωρούσα πως το δίκιο το είχα εγώ ήμουν η πολύ ξέρη, τα πράγματα γινόταν όλο και πιο δύσκολα. Όταν με τη βοήθεια του πνευματικού μου κατάλαβα ότι έπρεπε να ρίξω τους τόνους και να γίνω πιο ταπεινή, η σχέση άνθησε και η σχέση προχωράει καλά. Ναι. Αυτό που λέει και ο γενικός τίτλος, να σκοιτάξουμε μέσα μας. Δηλαδή, όπου βλέπουμε ότι κάπου που υπάρχει δυσκολία, στρέφουμε το φακό προς τα μέσα και κάνουμε την αυτοκριτική μας. Οπότε, σίγουρα, άμα είμαστε έντιμοι, ας πούμε, και ειλικρινείς με τον αληθινό εαυτό μας, θα βρούμε πού σφάλουμε και τι γίνεται, τι δεν πάει καλά. Ο αληθής και ο ψευδής εαυτός αναπτύστηκε σε εμάς. Μην είμαστε τώρα... να είμαστε, ας πούμε, ειλικρινείς. Μπορεί να έχουμε και εμείς ψευδή εαυτό. Κυρίως εμάς. Εγώ κυρίως σε μένα είδα τον ψευδή εαυτό. Δεν αναφέρθηκα στο ζήτημα του πνευματικού, γιατί το θεωρώ εκ των ονουκάνευ αυτό. Οπότε δεν, σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, δηλαδή, φυσικά ο εγωισμός δεν νικέται με άλλο τρόπο πέρα από την πνευματική ζωή, ας πούμε, και την ταπείνωση, που δεν, η ταπείνωση δεν έρχεται μόνη της. Μια ερώτηση, μιας και είχε το προτέρημα αυτή η εισήγηση να είναι σύντομη και να μας δώσει χρόνο για διάλογο. Και είναι το καλύτερο. Σε αυτό που είπατε ότι δεν αλλάζουν, ας πούμε, πρέπει να μην περιμένουμε να αλλάξει το παιδί ενδεχομένως σε κάποιες προσδοκίες που έχουμε. Ασφαλώς αυτό αφορά ας πούμε, για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, σε τέτοιες προσδοκίες. Στις προσδοκίες που έχουμε για την αγωγή των παιδιών, δηλαδή, θέλουμε το παιδί να γίνει καλύτερο, να μην είναι ράθυμο, ας πούμε, να μην χάνει το χρόνο του, να μπορεί να... Και όπως είπαν και κάποιο παράδειγμα που ελέγχθη πολύ εύσοχα από την τακτοποίηση, να το βάλουμε σε πολλά άλλα. Mm-hmm. Εκεί πέρα τι γίνεται, πόσο μπορούμε εμείς να πιέσουμε να πούμε τα πράγματα και πώς μπορούμε επίσης να τα διακρίνουμε όταν αυτά λίγο μπορεί να συμπλέκονται. Δηλαδή, εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου μπορεί να έχω... να πάει να σπουδάσει τη νομική, όμως το συγκαλύπτω αυτό γιατί λέω πρέπει να καθίσεις να διαβάσεις. Ναι. Ναι, δηλαδή λέω, δεν το λέω ότι θέλει να πάει στη νομική ή θέλει να πάει στην ιατρική. Λέω όμως ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει να χάνεις το χρόνο σου και πρέπει να στρωθείς να διαβάσεις. Αυτό το παιδί όμως μπορεί να μην είναι για πολλή ώρα διάβασμα. Mm-hmm. Αλλά όμως εγώ να το θεωρώ αυτό ότι είναι, ας πούμε, αδυναμία του ελάττωμά του και δεν είναι ακριβώς. Και θέλω να το βοηθήσω. Ίσως και να μην τα έχουμε ξεχωρίσει μέσα μας. Ναι. Να το θεωρούμε ότι επειδή μπορεί να ήταν ο γονιός ο ίδιος να ήταν καλός μαθητής, να το θεωρεί σίγουρα πολύ φυσιολογικό αυτό και το άλλο να το θεωρεί κακό πράγμα, ας πούμε. Ναι. Ελάττωμα. Ναι. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς μπορούμε να διακρίνουμε εκεί που πρέπει να δώσουμε αγωγή και πρέπει να επιμείνουμε και εκεί που πρέπει να πούμε αυτό είναι το παιδί μου, έτσι να το αφήσω. Mm-hmm. Σίγουρα κάποια στιγμή υπόθηκε στην ομιλία ότι να αφήσουμε το παιδί με την ιδιοσυγκρασία του, με το ρυθμό του κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αφήσουμε ανεξέλεγκτο χωρίς αγωγή. Η αγωγή είναι απολύτως σημαντική, δηλαδή δεν έρεται η ανάγκη για αγωγή. Άρα προσφέρουμε αγωγή πάντα. Πάντα προσφέρουμε αγωγή. Δεν γίνεται να αφήσουμε ένα παιδί χωρίς αγωγή, γιατί θα γίνει άγριο, ας πούμε, σε οποιαδήποτε εκδήλωσή του. Άρα η αγωγή είναι απολύτως σημαντική. Τώρα πώς θα διακρίνουμε το αν είναι η αγωγή, ας πούμε, αυτή που
του ταιριάζει, τον πιέζει κλπ. Αφού δώσουμε μια αγωγή, βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, πρέπει να διαβάσεις, να μελετήσεις τα μαθήματά σου κανονικά, να είσαι καλός μαθής κλπ. Αν το λέμε αυτό συστηματικά, δεν το λέμε. Η αγωγή σημαίνει, έχει και μια έννοια συνέχειας, ότι δεν γίνεται μεμονωμένα περιστασιακά. Γι' αυτό ξεκινάνε τα παιδιά από την προσχολική ηλικία και φτάνουν στο 18 χρονών, ας πούμε. Είναι σε ένα πλαίσιο αγωγής. Επομένως, εκεί, αν δούμε ότι αφού υπάρχει, παρέχουμε αγωγή, αν βλέπουμε ότι κάποιες δυσκολίες, λίγο επαναπροσδιορίζουμε την αγωγή μας και κοιτάζουμε να δούμε τι φταίει. Φταίμε εμείς, φταίει ο τρόπος που προσφέρουμε την αγωγή. Φταίει, ας πούμε, ότι είμαστε πολύ πιεστικοί και πολύ αυστηροί και άκαμπτοι κλπ. Στο θέμα του διαβάσματος, παράδειγμα. Μπορεί να ισχύει αυτό. Μπορεί να είμαστε όντως ανεκτικοί και ελαστικοί και, πώς να το πω, πολύ λειτουργική σε αυτό το θέμα και να βλέπω ότι πάλι δεν τραβάει. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη του παιδαγωγού, αυτού που εμπλέκεται άμεσα με το παιδί, θα δούμε. Δεν τραβάει το παιδί επειδή, ας πούμε, είναι χαμηλό νοητικά. Εντάξει, θα περιοριστούμε στο 14, ας πούμε. Αλλά αφού μπορεί να φτάσει στο 14, δεν θα το αφήσουμε να φτάσει στο 10. Θα ενθαρρύνουμε το 10 να γίνει 14, γιατί μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Αλλά άμα φτάσει εκεί, έχει αποδώσει το 100%, ας πούμε, των δυνατοτήτων του. Αυτό λίγο, πώς να το πω, το βλέπουμε και καθημερινά. Αρκεί να είμαστε παρόντες στην αγωγή του παιδιού. Δηλαδή να μην έχουμε κενά. Βλέπουμε το παιδί μια φορά το μήνα. Δηλαδή, εννοώ από την πλευρά, μπορεί να είμαστε στη ζωή του παιδιού, αλλά να απουσιάζουμε ή να αδιαφορούμε ή να μην εμπλεκόμαστε με τα καθημερινά του προβλήματα και τις καθημερινές δυσκολίες. Αν είμαστε παρόντες στην καθημερινότητα του παιδιού, ακόμη και μακριά αν είμαστε, κάποιος μπορεί να ταξιδεύει, να είναι ο πατέρας ναυτικός. Αν έχει επικοινωνία και προσπαθεί και μαθαίνει ακόμα και ότι αύριο δίνει διαγώνισμα το παιδί και το παίρνει να το ρωτήσει, έχεις διαβάσει, πώς πήγες και εγώ την επόμενη μέρα, αυτό σημαίνει ότι είναι παρόν στα προβλήματα του παιδιού και στη ζωή του. Αντιθέτως, μπορεί να είναι κάποιος στο ίδιο σπίτι, αλλά είτε δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε όταν γυρίζει από τη δουλειά ασχολείται με αλλότρια θέματα και αδιαφορεί για το παιδί ή πάει να του μιλήσει το παιδί, το αποπέρνει. Το χάσαμε μετά, χάσαμε τη συνέχεια. Άρα αν είμαστε παρόντες καθημερινά θα το βρούμε, θα το δούμε τι γίνεται. Ρωτάμε κιόλας και άλλους γονείς, παιδαγωγούς κλπ. Θα βρεθεί η χρυσή τομή, ας πούμε. Ναι. Έχει πάει το μικρόφωνο πίσω. Ναι, καλημέρα. Η ερώτηση που έκανε ο Πάτερ Γενάδιος μου έδωσε και εμένα το ερέθισμα να κάνω το εξής, που αναφέρθηκε εμέσως και από μία κυρία νωρίτερα. Αυτό που λέμε, υπάρχει κάποια τεχνική, υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορούμε να κάνουμε διάγνωση τάσεων του παιδιού. Δηλαδή, αυτό που είπατε στην απάντησή σας στον Πάτερ Γενάδιο, το αν το παιδί φτάνει μέχρι το 14, ή μέχρι το 18. Αυτό πώς 100% θα το δούμε, σχετίζεται και με μία ερώτηση που έκανε μία κυρία νωρίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε με το δωμάτιο, το τακτοποιημένο ή το ακατάστατο. Ναι. Αυτά σχετίζονται. Ένα παιδί, ας πούμε, που είναι πιο ακατάστατο στο δωμάτιό του, μπορεί είναι πιο ακατάστατο γενικότερα στην λειτουργία του. Mm-hmm. Άρα είναι πιο ακατάστατο στα μαθήματά του. Άρα είναι πιο ακατάστατη στην απόδοση της βαθμολογίας του, θέλω να πω. Υπάρχει δηλαδή ένα συσχετισμός. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αν αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα του παιδιού, οφείλεται λίγο σε τεμπελιά, οφείλεται λίγο σε αμέλεια δική μας. Πόσο πρέπει να πιέσουμε εκεί? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, κάποιες τεχνικές, ας πούμε, για να κάνουμε αυτό που εγώ θα ονόμαζα διάγνωση τάσεων. Είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είτε στο συμπεριφορικό κομμάτι. Αυτό. Ναι. Αυτό, μια τάση μπορούμε να τη δούμε. Αφού την καταλάβουμε μια τάση, αυτό που λέμε, ας πούμε ότι είναι γενικώς ακατάστατο. Το καταλάβαμε αυτό, το εντοπίσαμε, έχει αυτή τη δυσκολία. Ας παρέμβουμε, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, να δώσουμε κάποιες πρώτες κατευθύνσεις, κάποιες οδηγίες. Βλέπουμε το ελαττώθηκε κατά 80%, κατά 70%, κατά 10%. Πόσο?
τι αποτέλεσμα έχει αυτό που είπαμε. Αν, αφού κάνουμε κάποιες προσπάθειες, δούμε ότι παραμένει κάτι, το βλέπουμε διαφορετικά σε άλλη βάση. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τεμπελιά, ας πούμε, ήταν και μπορεί να υπάρχει και κάποια εγγενής αδυναμία μεγαλύτερη, που πρέπει να πάμε, ας πούμε, σε κάποιον ειδικό, ας πούμε, να το δει. Δεν υπάρχει τώρα μία συνταγή σε αυτό. Βλέπουμε ένα πρόβλημα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, βλέπουμε, αποδίδουν, επανερχόμαστε. Μήπως κάναμε εμείς, μήπως δεν ήταν η προσπάθειά μας επαρκής, μήπως κάναμε κάτι λάθος. Τροποποιούμε την προσπάθειά μας. Επανερχόμαστε με νεότερη προσπάθεια. Βλέπουμε ότι παραμένει πάλι. Ας το δούμε κάπως διαφορετικά τότε. Δηλαδή, ας πούμε και στο θέμα το μαθησιακό, θα καταλάβουμε αν είμαστε στη ζωή του παιδιού από τον νηπιαγωγείο. Καταλαβαίνουμε ότι κάνει τις γραμμούλες, τα-κατά-κατά-κατά, τελείωσε σε 20 λεπτά. Αν αργεί και χαζεύει, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Ωραία. Να κλείσουμε την τηλεόραση πρώτα και να πάρουμε το τάμπλετ και να δούμε. Θα συνεχίσει να διασπάται η προσοχή του. Αν συνεχίσει, είναι άλλη περίπτωση. Αν μαζεύεται και τελειώνει, προχωράμε σε αυτό το ρυθμό. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια λύση. Δρούμε και βλέπουμε. Ξαναδρούμε και ξαναβλέπουμε. Ξέρει και μπορεί να βρει το κάθε πράγμα που είναι, μπορεί και λειτουργεί έτσι. Επειδή το έχω ακούσει και σε μια άλλη έτσι, ομιλία, συζήτηση. Η δική μας, στα δικά μας τα μάτια μπορώ ανακατάστατο και έχω και εγώ έτσι το πρότυπο του μεγάλου μου, του γιου. Όμως όταν τον ρωτάω πού είναι τα πράγματά του, ξέρει να μου πει. Άρα το να τον αποδεχθούμε ότι αυτή μπορεί να είναι η φύση του και μελλοντικά θα διορθωθεί, σίγουρα θα τον βοηθήσουμε. Δηλαδή, μη στεκόμαστε στο ότι είναι ακατάστατο, σε μένα να τα βρίσκει τα πράγματά του. Μπορεί να θέλει να λειτουργήσει έτσι. Αν είναι μεικτό το σύστημα, αν είναι μεικτό, είναι... Εντάξει, εκεί θα νομίζω ότι απάντησε και ο ομιλητής. Θα πάμε σε έναν ειδικό παιδαγωγό. Αλλά το δικό μας, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς, δεν σημαίνει ότι είναι ακατάστατο και το μυαλό του, γιατί το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Δηλαδή, κάποιοι λειτουργούμε με τάξη, όπως και εγώ ξέρω εγώ. Αλλά τα παιδιά έχουν και το δικό τους κώδικα, το δικό τους τρόπο. Το κριτήριο είναι η λειτουργικότητα σε αυτό που λέτε. Αν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το παιδί, εντάξει. Αλλά αν μπαίνοντας, ας πούμε, στο σπίτι είναι όλο ακατάστατο εξαιτίας αυτής της λειτουργικότητας του παιδιού, προκαλείται δυσλειτουργία ευρύτερη. Γι' αυτό, ναι. Η λειτουργικότητα είναι ένα σημείο κλειδί, ας πούμε. Δηλαδή, το βλέπουμε πώς προάγεται ή εμποδίζεται. Ναι. Να ρωτήσω το εξής, είπατε η αγωγή των παιδιών είναι μέχρι τα 18. Μετά τι γίνεται, όταν ας πούμε εμένα ο γιος μου τώρα που είναι φοιτητής και δεν κάθεται να διαβάσει, εγώ τι πρέπει να κάνω. Λέω, πρέπει να επαναλάβω, δεν ξέρω. Ναι, αν θέλετε δεν ακούστηκε καλά. Η αγωγή είναι η δική μας προς τα παιδιά μέχρι τα 18. Των γονέων σας μέχρι πότε ήτανε σε εσάς. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τους βάζουμε όρια μετά τα 18, ας πούμε. Ευρύτερα όρια. Έτσι δεν είναι. Τώρα ο γιος μου, για παράδειγμα, είναι φοιτητής. Δεν κάθεται να διαβάσει όπως θα ήθελα εγώ να καθίσει να διαβάσει. Τι γίνεται, θα του λέω κάθε τόσο διάβαση ή κλείσε τον υπολογιστή ή όταν βγαίνει τη νύχτα το Σαββατόβραδο που εμένα, ας πούμε, η προσδοκία μου είναι να γυρίσει νωρίς στο σπίτι, να πάει την άλλη μέρα στην εκκλησία. Εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να στέκομαι και να περιμένω πότε θα έρθει. Και αν περάσει από ένα στάδιο πολύ δύσκολο με τις παρέες του, με όλα αυτά, ναι. Τι κάνω τότε. Σίγουρα, θέλει προσοχή. Δεν το... Ξαναλέω, μην παρανοηθούν όσα υπόθηκαν ότι αφήνουμε τα παιδιά έτσι ελεύθερα με το ρυθμό τους κλπ. Όπως πάει. Δεν καμία σχέση. Δίνουμε αγωγή, εννοείται. Και ως γονείς, αν έχουμε κάποια ανησυχία σε οποιοδήποτε ηλικία, την καταθέτουμε. Αλλά είναι και διαφορετικός ο τρόπος κάθε φορά. Δηλαδή. Είναι 18 χρονών, είναι ενήλικος, έχει την ευθύνη του εαυτού του. Εμείς δώσαμε αυτά που ήταν να δώσουμε, από εκεί και πέρα ας τα αξιοποιήσει, ας τα απορρίψει, ας τα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Έχει την ευθύνη του μετά, δεν έχετε εσείς ευθύνη. Δηλαδή ο γονέας δεν έχει ευθύνη, πώς να το πούμε. Έχει πολύ λιγότερη ευθύνη ή πολύ λιγότερα περιθώρια αντίδρασης, ας πούμε. Μετά αυτό είναι και ζήτημα και πνευματικό. Ας κάνουμε προσευχή περισσότερη. Δεν ξέρω, δεν
Θα επισέλθω τώρα εγώ σε αυτό. Υπάρχουν και... Ναι. Και πίσω κάπου. Ο Άγιος Πορφύριος, ο Μεγάλος Άγιος, είχε πει ότι οι μητέρες, λέει, μέχρι μια ορισμένη ηλικία ακούν τα παιδιά, όταν δεν μπορούν, τα λένε στην Παναγία και η Παναγία... Και εγώ για παράδειγμα, όταν ήμουν 13 χρόνια, βγήκα έξω, λέω, ας με ρε μάνα, λέω, από αυτά. Παιδί μου, λέει, πρόσεχε, παιδί μου. Δεν είπε τίποτα, έφυγα εγώ, εκείνη μου έκανε προσευχή. Ύστερα ήρθε η Χάρη εδώ και λέω, να προσέξω τι μου είπε η μητέρα μου, ενώ έκανα το δικό μου και ήμουν πιο κρατημένος. Ναι. Πίσω κάποιος κύριος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να προσθέσω ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ένα παιδί όπως το δικό μου παιδί μπορεί να είναι μαθητής του 20, άρρωστο σε όλα. Θα σηκωθεί 8 η ώρα, εκείνη την ώρα να δει το πρόγραμμα, να ετοιμάσει τη τσάντα, να φτιάξει το παγούρι του για να πει 8 και τώρα θα πάει στο σχολείο. Και είναι μαθητής του 20 χωρίς να διαβάζει καθόλου. Το δεύτερο παιδί είναι απόλυτο στην οργάνωση σε όλα, μέχρι την τελευταία τελεία, αλλά δεν είναι στη γνώση και στην αντίληψη όπως το πρώτο. Εκεί καταλήξα ότι ο Θεός τα έχει μοιράσει τα χαρίσματα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλοι όλα. Βλέπω λοιπόν κάπου τον εαυτό μου στο ένα παιδί, κάπου τη σύζυγό μου στο άλλο. Οπότε όταν βλέπεις τον εαυτό σου, εκεί θέλει προσοχή το πώς θα μιλήσεις και θα πεις, γιατί είναι σαν να τα λες τον ίδιο στον εαυτό. Από εκεί πέρα περιμένεις το παιδί να γίνει αυτό που έχεις κατασταλάξει τώρα. Γιατί στα 16, 17, 15 σκεφτόσουν τα ίδια και χειρότερα ακόμα. Τώρα όμως σκέφτεσαι αυτά γιατί έχει περάσει ένας εμπειρίες, γνώσεις, χάρης και έχεις καταλήξει αυτό και προσπαθείς να το δώσεις στα παιδιά. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, η λειτουργικότητα, και βλέπω ότι καμιά φορά έχεις βάλει κάποιους κανόνες, δεν τηρούνται, οπότε προσπαθείς να χάσεις το λιγότερο ανώδυνο. Ναι. Για παράδειγμα, αν δεις ότι του πει του παιδιού σου μην μιλάς στο κινητό, μην μιλάς στο τηλέφωνο, μην κάνεις, την κυρία σου πει δεν έρχομαι στην εκκλησία. Οπότε, μήπως πρέπει να λες λιγότερο την εβδομάδα για να έρθει πρώτα στην εκκλησία. Αλλά το πρώτο της αγωγής νομίζω είναι να φροντίζουμε, να προσπαθούμε. Η προσδοκία μας είναι να γίνουν όσο μπορούμε να είναι κοντά στο Θεό. Γιατί και αυτό σήμερα με τις παρέες, με την εποχή μας, ναι, είναι υποσυζήτηση. Αμφισβητείται και πολλές φορές απορρίπτεται και μόνο όχι επειδή έχουν κακή εμπειρία, μόνο και μόνο από αντίδραση. Σου λες, εσύ μου λες αυτό, εγώ θέλω να γίνω κάτι άλλο. Θέλω να είμαι ο αυτός μου. Εκεί ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον εαυτό μας. Είναι πολύ χρήσιμο αυτά μας είπατε. Αλλά νομίζω ότι η λύση είναι η συζήτηση και η προσευχή. Αλλά και πάλι, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Θεός μόνο. Ναι, αυτό είναι και θέμα που θέτουμε το πύχη, ας πούμε. Λέμε θέλουμε να είναι κοντά στο Θεό. Εντάξει, θεμητό, αλλά και αυτό τώρα έχει από κάτω μεγάλο βάθος. Τι εννοούμε και πώς το λέμε και πώς το προσδοκούμε και πώς το ζητάμε. Και μπορεί, ας πούμε, να λέμε εμείς θέλουμε να είναι κοντά στο Θεό, αλλά εμείς πού είμαστε. Μπορεί να μην είμαστε. Άρα... Άρα κοιτάξουμε πάλι μέσα μας τελικά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ως νέα μαμά, με ένα εξάχρονο παιδί, σκέφτομαι πάρα πολύ, προβληματίζομαι και λέω στις αντιδράσεις του, πώς βλέπει τη ζωή και τα λοιπά, τις ικανότητές του, παρατηρώντας τον εαυτό του. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε ελευθερία σε εκείνη τη λεπτή γραμμή, να δίνουμε νόημα σε κάθε τι που πάει να καταπιαστεί. Δηλαδή, από το όταν πάει να μάθει να φάει ή να πιάσει το μολύβι, γιατί σε κάθε στάδιο μικρό-μικρό, ναι, αν το παιδί ή ο καθένας μας, οποιαδήποτε ηλικία είναι αυτή, δώσουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε και πάρουμε μια ικανοποίηση από αυτό, τότε ήδη δίνουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι. Να μην πιέζουμε δηλαδή ο ένας τον άλλο. Και σίγουρα οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους μέχρι οικονομικά, πνευματικά μέχρι ένα όριο, γι' αυτό ζητάμε και πνευματικό από ένα διάστημα και έπειτα, γιατί ήδη είμαστε πνευματικοί για τα παιδιά μας εξ αρχής.
όσοι και άλλοι να είναι γύρω μας πνευματικοί, οι γονείς είναι πνευματικοί για τα παιδιά τους. Και υλικά και πνευματικά. Αργότερα, όταν ο Θεός, βέβαια, γιατί την ψυχή μας ο Θεός την καθοδηγεί και τη φωτίζει σε όλη, μέχρι το τέλος της ζωής μας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι αυτό το πράγμα. Επομένως, πρέπει να ξεστεκόμαστε όσο πιο γίνεται ελεύθερα, χωρίς πίεση και με προσοχή. Έτσι ώστε, αν βλέπουμε αντίδραση στην ψυχή του παιδιού, να μπορούμε να σταθούμε ένα βήμα πίσω. Και αν πάλι πολλές φορές έχουμε να μάθουμε κάτι, γιατί εμείς δεν το διδάσκουμε καλά, από το πώς να το. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει τη γνώση κοινωνικά, να δώσει κοινωνική γνώση. Ή να μην δίνουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, να δείχνουμε τα όρια, αν χρειάζεται κάποιος να πάρει πολλά πτυχία, γιατί και τα πτυχία και η γνώση είναι χρήσιμα. Αλλά μπορεί να βρεθεί και σε ένα περιβάλλον που είτε γνώση έχει, είτε πτυχία έχει, να μην το αξιολογήσουν γύρω του. Να δώσουμε την ικανότητα σε όποιο περιβάλλον βρεθεί να μπορεί να κάνει το καλύτερο, να βρίσκει την ισορροπία με τον εαυτό του και να προσδοκεί να κάνει πάντα αυτό που μπορεί στο έπακρο. Δηλαδή να νιώθει ότι μπορεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και έτσι ο Θεός θα συμπληρώνει το υπόλοιπο, νομίζω. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έτσι θα φεύγει και το άγχος από εμάς αν εμείς κάναμε καλά το έργο μας. Εμείς κάναμε αρκετά καλά το έργο μας. Ναι, αυτό πάλι, αν είμαστε παρόντες, θα δούμε τι γίνεται. Αλλά να είμαστε και συναισθηματικά και σωματικά διαθέσιμοι, έτσι, να δούμε τι συμβαίνει. Και... Νομίζω η κυρία είχε ζητήσει το λόγο πριν. Εδώ η κυρία. Θέλω να πω πόσο λάθος συμπεριφερόμαστε οι γονείς. Κάποια στιγμή είπε ο γιος μου, «Μαμά, δεν με αποδέχεσαι». Εάν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινα που βαδίζω. Τότε κινητοποιήθηκα και τότε είδα ότι πραγματικά δεν αποδεχόμουν το παιδί που δεν ήταν πρώτος μαθητής πλέον, που δεν έπαιζε βιολί, που δεν έπαιζε πιάνο, που δεν άνοιγε βιβλία. Και είπα, Παναγιά μου, είναι δικό σου το παιδί. Γιατί εγώ εμπλέκομαι στα πόδια σου. Και έτσι σιγά σιγά τον πήγαμε στον δρόμο. Ωραία, ωραία. Μία μικρή ερώτηση και παρέμβαση στο θέμα αυτό που σπάνια, δυστυχώς, ακόμα και στις μέρες μας συζητάτε σε αυτές τις ομιλίες παιδαγωγικού περιεχομένου, είναι τι κινήσεις γίνονται από το παιδαγωγικό σύστημα για να αντιληφθεί καλύτερα η κοινωνία ότι κάποια παιδιά γεννιούνται και με μία νευροαποκλίνουσα συμπεριφορά, μία διαφορετικότητα, όπως παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ADHD, δυσλεξία. Δεν μπορεί η νευροτυπική κοινωνία να περιμένει να προσαρμοστούν όλοι οι άνθρωποι στα δικά της στεγανά, διότι ο Θεός έχει πλάσει πολλές νευροφυλές ανθρώπων και πρέπει ίσως να υπάρξει μια μεγαλύτερη άνοιξη καρδιάς και αντίληψης από τους μεγαλύτερους ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, σίγουρα. Ένα ενθαρρυντικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι πολλά παιδιά που, είναι, ας πούμε, που έχουν τέτοιες δυσκολίες στο φάσμα του αυτισμού κλπ. Είναι στα γενικά σχολεία, ας πούμε, με παράλληλη στήριξη. Δηλαδή, δεν απομονώνονται, να πούμε, αυτά πάνε σε ειδικό σχολείο μόνα τους κάπου εκτός. Προσπαθούμε, ας πούμε, κάπως να ενταχθούν. Με βάση τις δυνατότητές τους, βέβαια, και με όση βοήθεια γίνεται. Αυτό σίγουρα, ναι, είναι ένα ζήτημα. Απ' την άλλη, υπάρχει και άγνοια αρκετή. Μπορεί κάποιο αυτό τα στοιχεία του φάσματος του αυτισμού που είναι καινούργια έννοια, δεν την ξέραμε. Δηλαδή, όχι, δεν την ξέραμε, δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη. Δεν είναι αντιληπτό από τον αδαΐ. Θα πει, τι είναι αυτός περίεργος, είναι ιδιορύθμος, άστον, ξέρω εγώ. Δεν βγάζω άκρη με αυτόν. Όπως σε κάθε περίπτωση, γιατί κάποιον που θυμώνει, έχει αδυναμίες, πάθη κλπ. Δεν πρέπει να τον αποδεχτούμε και αυτόν, να δείξουμε πώς το λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει η μίση δυνατή. Τώρα όποιος δεν είναι δυνατός, ας προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί.
Καθώς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκδήλωσης, θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε πρώτον τον κύριο Μαυρομάτη για τον κόπο που έκανε και την ομιλία του. Αλλά και όλους εσάς, διότι με την ζωντανή συμμετοχή σας βοηθήσατε στο να εμπεδωθεί το θέμα που ακούσαμε και να το δούμε από διάφορες οπτικές γωνίες. Τώρα, θα παρακαλούσαμε τον κύριο Τηλέμαχο Τζιάσιο, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδείας, να μας πει και εκείνος δύο λόγια από την πείρα του και στη συνέχεια τον σεβαστό πατέρα Γενάδιο, αντιπρόεδρο των εκπαιδευτηρίων, για ένα κλείσιμο. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ την άνεση που δόθηκε από τον κύριο Μαυρομάτη, ώστε να εκφράσει ο καθένας μας τις εμπειρίες της ζωής του, γιατί οι εμπειρίες του ενός είναι βοήθεια και για τον καθένα από μας. Δεχτείτε τώρα και ενός παππού τις μερικές προσθήκες. Πώς θα αποφύγουμε τις συγκρούσεις των προσδοκιών? Και εμένα με συγκίνησε σαν θέμα και τίτλο. Ένα βασικό σημείο που σημείωσα είναι ότι θέλει τέχνη το να συζητούμε με τα παιδιά μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλει τέχνη. Από το πιο απλά, δεν λέμε στο παιδί μόλις το παίρνουμε από το σχολείο «Πώς πέρασες σήμερα?» Δεν είναι το καλύτερο ερώτημα αυτό. Το καλύτερο ερώτημα είναι να το πεις «Σε βλέπω χαρούμενο σήμερα. Κάτι έγινε στο σχολείο». Αν το πεις μόνο «Πώς πέρασες», θα πει «Καλά». Εντάξει, ανάλογα και. Αν το πεις «Σε βλέπω λίγο χαρούμενο. Κάτι ευχάριστο θα είδες». Ή «Λίγο κουρασμένο σε βλέπω σήμερα. Μπορεί να ήταν τα μαθήματα, κάτι άλλο». Έτσι ανοίγεται για να μιλήσει. Και όσο σε πιο μικρή ηλικία ξεκινήσεις να έχεις αυτή την άνεση να συζητάς με το παιδί, πολύ εύκολα θα τη διατηρήσει και καθώς θα ανεβαίνει στην ηλικία και θα πλησιάζει την εφηβεία του. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το προσέξουμε είναι ότι είναι πολύ μεγάλη ευλογία για μας, τους γονείς δηλαδή, το να συνδέσουμε το παιδί με τον πνευματικό και εμείς με τον πνευματικό μας. Εμείς θα ωφεληθούμε. Σας ομολογώ τώρα μία έτσι εμπειρία, η πιο οδυνηρή μου εμπειρία, ήμουν δάσκαλος έτσι να βοηθώ τα παιδιά να πετύχουν στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, η πιο δύσκολη περίπτωση που μπορούσα να σας πω, μόλις δω ένα παιδί, να σας πω ότι κοίταξε, αυτός θέλει 4 ώρες διάβασμα κάθε μέρα μαθηματικά, φυσική, χημεία και θα περάσει στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, παρόλη αυτή την εμπειρία, κάποια στιγμή μου λέει ο πνευματικός ενός από τα παιδιά μου, «Κοίταξε, δεν θα ξαναπείς στο παιδί σου ότι πρέπει να τελειώσεις σήμερα αυτές τις 4 ασκήσεις ή τις 8 ασκήσεις κλπ. Δεν θα του ξαναμιλήσεις». Εμένα που καταλάβαινα τι σημαίνει το καθένα, λέω «Τι μου λέει τώρα?» Έκανε υπακοή. Δεν ζημιώθηκα. Πέτυχε εκεί που ήθελα. Θέλω να πω ότι η σύνδεση του παιδιού με τον πνευματικό και η δική μας με εκείνον βοηθάει στο να ολοκληρώσουμε αυτό που προσπαθούμε σαν άνθρωποι να πετύχουμε. Γιατί προφανώς θα δώσει τη βοήθειά του ο Θεός και θα γίνει αυτό. Και το τρίτο, ότι η καταπίεσή μας με τα παιδιά δεν βγαίνει σε καλό δικό μας. Θυμάμαι πάλι μία περίπτωση μιας μαθήτριας τρίτης λυκείου που μου είπε, συμπλήρωσα το μηχανογραφικό. Φαντάζομαι θα βάλες πρώτα τη σχολή σου το φυσικό της Αθήνας επειδή ήθελε να γίνει φυσικός. Όχι βέβαια, λέει, αφού η μάνα μου με καταπιέζει, εγώ έβαλα πρώτη σχολή φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί θέλω να πάω εκεί, θέλω να πάω στο οικοτρόφο. Το οικοτροφείο και τέτοια, να μην έχω κάθε μέρα το τι και πώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και αυτό. Αν θέλουμε έτσι να μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, ακόμα και καλής πάστας παιδιά,
μας βολεύει αυτή ο τρόπος που μας είπε ο κ. Μαυρομάτης σήμερα, με μέτρο οι όποιες προσδοκίες μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και τον κύριο Τζιάσκιο, που είναι και πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων Χριστιανική Αγωγή και είναι και τόσες και τόσα παραρτήματα εδώ στην Αθήνα που γίνονται εκεί χριστιανικές ομάδες. Το λέω γιατί σήμερα εδώ είμαστε και γονείς μαθητών και μαθητριών από την ελληνική παιδεία, είναι και γονείς επίσης μαθητών και μαθητριών γυμνασίου και λυκείου των χαρούμενων αγωνιστών, χαρούμενων αγωνιστριών. Και αυτές οι χριστιανικές ομάδες που γίνονται σε διάφορες περιοχές εδώ της Αττικής γίνονται με τη μέρημνα και του συλλόγου αυτού της ΓΕΧΑ, αλλά και με τον Σύλλογο του Μεγάλου Βασιλείου, του οποίου αποτελούν τομέα. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Πρόεδρο, κύριο Αναστάσιο Γκριτσόπουλο. Θα τον παρακαλέσουμε και εκείνον να πει. Ζήτησα και από τον κύριο Κουτρίκη να πει, αλλά παροχώρησε τη θέση του. Θα θέλαμε, κύριο Κουτρίκη, και εσείς ως πρόεδρος των εκπαιδευτηρίων, να πείτε έτσι στο τέλος και τις ευχαριστίες όλων μας. Και ευχαριστούμε βέβαια και τον Σεβαστό Πατέρα Κωνσταντίνο για την παρουσία του που σήμερα με τη Θεία Λειτουργία που είχαμε όλοι αγιαστήκαμε και πήραμε χάρη και δύναμη για αυτό το σπουδαίο έργο της αγωγής. Αν θέλετε, για αυτό το μεγάλο θέμα που πολύ ωραία μας το εισηγήθηκε ο κύριος Θωμάς Μαυρομάτης, νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να ακούμε τα παιδιά. Δηλαδή, αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις δικές τους προσδοκίες και να βρούμε αυτή τη χρυσή τομή που είπε ο κύριος Μαυρομάτης, δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας εαυτό, όπως ελέγχθη, και στις δικές μας προσδοκίες, σε σημείο που να μας δημιουργεί και μια ψευδαίσθηση ότι εγώ έχω μιλήσει με το παιδί. Το λέω γιατί θυμάμαι μια περίπτωση χαρακτηριστικά με δύο γονείς, πολύ καλοί άνθρωποι, και άνθρωποι του Θεού, θέλω να πω, δηλαδή, που είχαν πολύ καλή διάθεση, δεν ήταν αδιάφοροι για την αγωγή των παιδιών τους, πολύ προσεκτικοί. Αλλά στο θέμα το ποια σχολή θα πάει να σπουδάσει η πρώτη τους κόρη, εκεί πέρα είχαν την ψευδαίσθηση ότι εμείς, βέβαια, αυτό που ήθελε. Τι ήθελαν οι γονείς? Να πάει σε στρατιωτική σχολή. Τι ήθελε το παιδί? Να σπουδάσει ένα ΤΕΙ. Δεν μπορούσε αυτό να συναντηθεί. Αλλά όμως για τους γονείς έλεγε, έχουμε συζητήσει, λέει, εμείς το κανονικό έχουμε αποφασίσει. Με αποτέλεσμα να αντιδράσει το παιδί να μην πάει να δώσει πανελλήνιες. Έφυγε από το σπίτι. Όταν πλησίαζε ο καιρός, τους έκανε τέτοιο πράγμα. Τρομάξανε. Αλλά σε όλη την πορεία έκανε εντύπωση αυτό, ότι είχαν την ψευδαίσθηση ότι εμείς έχουμε συνεννοηθεί. Το παιδί να λέει και σε κάποιους που είχε δικούς του, προσπάθησαν να το πουν κάποιοι να προσεγγίσουν, το είπε στην ουνά της, ας πούμε. Το είπε σε κάποιον, προσπάθησαν αυτοί να προσεγγίσουν το σπίτι και να πούνε στους γονείς ότι, ξέρετε, δεν το θέλει η μικρή αυτό, θέλει... Όχι, όχι, εμείς το έχουμε συζητήσει, λέει, δεν είναι. Γιατί? Γιατί ήταν τέτοια η πίεση και πήγαιναν με ένα τέτοιο τρόπο και ευγενικό τρόπο που το παιδί μετά δεν μιλούσε, δεν έχει νόημα. Και τη σιωπή του παιδιού την εξελάμβαναν ως συγκατάθεση ή αποδοχή. Λέει, όχι, εμείς το είπαμε και δεν μας έφερε αντίρρηση. Μα δεν το έπαιρνε να φέρει αντίρρηση. Ήξερε ότι όσες φορές είχε δοκιμάσει να φέρει αντίρρηση, είχαν ένα σωρό επιχειρήματα. Και μόνος τρόπος για να αντιδράσει το παιδί και να μιλήσει ήταν με έργα. Έφυγε και έκανε τελικά αυτό που ήθελε. Λοιπόν, πρώτον είναι αυτό, να ακούμε τα παιδιά και να είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε να ακούμε. Ένα δεύτερο, να το υπογραμμίσω, δηλαδή αυτά τα είπε ο κύριος Μαυρομάτης, απλώς το υπογραμμίζω, να ακούμε και αυτούς που εμπλέκονται με την αγωγή των παιδιών. Η παιδαγωγή μας είπε, γιατί ετέθησαν διάφορα ερωτήματα, πώς θα καταλάβω ποιο είναι το 100% του παιδιού μου, σε ποιο σημείο είναι, τι έχω. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει το παιδί, εγώ αυτός είμαι. Σίγουρα δεν θα εμπιστευτούμε απόλυτα το παιδί και θα πει εγώ αυτός είμαι. Θα ρωτήσουμε και το δάσκαλο, τη δασκάλα, τον καθηγητή, την καθηγήτρια, ανθρώπους που είναι κοντά στα παιδιά που τα βλέπουν, έχουν μια άλλη οπτική, δεν έχουν τη δική μας μόνο. Να μην μένουμε στη δική μας οπτική που είναι μέσα στο σπίτι, είναι και αυτή μια πλευρά.
ούτε μόνο σε αυτό που λέει το παιδί, αλλά και σε αυτό που λένε αυτοί που έχουν και κάποια επιστήμη σπουδάσει και έχουν κάποια θέση εκεί δίπλα στο παιδί, μια ευθύνη να τους εμπιστευτούμε, να τους ακούσουμε. Στο σχολείο πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες και το γνωρίζουν αυτό καλά εκπαιδευτικοί και μάλιστα διευθυντές, διευθύντριες στα σχολεία. Γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί να πούνε κάτι στους γονείς για να βοηθήσουν το παιδί και οι γονείς δεν το καταλαβαίνουν. Ίσως δεν μπορούν να το αποδεχθούν ότι θέλει το παιδί σας, ας πούμε, μια βοήθεια σε αυτό. Μπορεί να θέλει κάποια, ας πούμε, είπατε, κάποιον ειδικό να μπορέσει να διακρίνει για αυτά που είπαμε πριν, για τη συγκέντρωση, γιατί δεν έχει συγκέντρωση και έχει μια διάσπαση προσοχής. Μπορεί να έχει κάποια άλλα θέματα που μπορεί να χρήζουν κάποια αντιμετώπιση ή να μην είναι στην κατεύθυνση που εμείς νομίζουμε ότι οπωσδήποτε σώνει και καλά να πάει θετική κατεύθυνση, να λέμε ότι βλέπουμε ότι έχει μια κλίση στην άλλη κατεύθυνση, θεωρητική. Όλα ας λάβουμε υπόψη και αυτό που μας λένε και οι εκπαιδευτικοί. Δεν λέω απόλυτα, αλλά όμως αν το λέει ένας, το λέει άλλος, το λέει ο άλλος, αν σου το είπανε στο δημοτικό, σου είπανε στο γυμνάσιο, σου το λένε και στο λύκειο, μήπως πρέπει να το ακούσεις στο τέλος. Πάντως, να μάθουμε και εδώ να ακούμε. Και το τρίτο, νομίζω το σημαντικότερο, να ακούμε και να μάθουμε να ακούμε τελικά τι θέλει ο Θεός. Όχι απλά ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές μας, ούτε ποιες είναι οι προσδοκίες του παιδιού. Αλλά δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για το παιδί μας. Εδώ είναι ένα βαθιά πνευματικό ζήτημα για όλους μας. Γιατί όλοι μας είμαστε αλυσοδεμένοι και τυφλωμένοι από αυτό που λέγεται ίδιον θέλημα. Όλοι μας πάνω από το θέλημα του Θεού δυστυχώς βάζουμε και έχουμε το δικό μας θέλημα. Και εγώ θέλω αυτό να γίνει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται. Και πολλές φορές μπορούμε να έχουμε και παράπονα από το Θεό. Γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Γιατί να είναι έτσι το παιδί. Γιατί να είναι έτσι αυτό. Γιατί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ή αποκλείεται σε μένα να συμβεί αυτό. Και φτιάχνουμε το δικό μας, ας πούμε, σχέδιο και πλάνο για τη δική μας ζωή, για τη ζωή των παιδιών μας, που όλο είναι τελικά ένας εγωισμός. Αυτό που είπαμε, το ίδιο θέλημα. Θέλω και θα γίνει έτσι. Να ελευθερωθούμε από αυτό. Αυτό και εμάς θα ανακουφίσει και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας. Να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δοκιμάζοντες τι εστίν λέει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αυτό έχουμε ανάγκη, αυτό όχι μόνο θα μας ελευθερώσει, αλλά και θα ανοίξει τον δρόμο για την αληθινή ευτυχία των παιδιών μας, να πραγματώσουν στη ζωή τους αυτό που θέλει ο Θεός και ας μάθουμε και εκείνα αυτό πάντοτε να αναζητούν. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε τώρα να βάλετε τη σφραγίδα και ο κύριος Κουτρίκης. Είναι πολύ η χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν βαθύτερα την πρόοδο, την καλή πρόοδο των παιδιών τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν ήταν εύκολο, όλα τα παιδιά θα ήταν καλά. Γιατί όλων οι γονείς θέλουν το καλό. Όμως δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί, διότι όπως μας είπε ο Παππούλης, υπάρχει το ίδιο θέλημα. Να σας πω ένα λίγο αστείο. Μια φορά ήθελα να συμβουλέψω κάτι το παιδί μου. Πήρα ύφος και πήγα να του πω, ξέρω τι θα μου πεις. Ξέρω τι θα μου πεις. Και καταλάβαινα ότι ήθελε να μου πει αυτό ακριβώς που ήθελα να του πω. Άρα δεν δεχότανε, δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν δεχότανε αυτό που θα ήθελα να πω εγώ. Σκέφτηκα μετά, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Διότι εγώ είμαι ατελής. Δεν είμαι σωστός. Ας αυτό το οποίο θέλω να μεταδώσω, δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είμαι σωστός.
αφού δεν είμαι σωστός, γι' αυτό μην μιλάς. Θα πεις, να μην μιλάω, μην μιλάς. Έκφρασε την επιθυμία σου αυτή σε εκείνους που μπορούν να επιδράσουν. Ποιοι μπορούν να επιδράσουν? Ο Χριστός μας και η Μανούλα μας, η Παναγία. Αυτοί μπορούν να επιδράσουν εύκολα στην ψυχή του παιδιού και να την μεταστρέψουν. Γι' αυτό μην απελπιζόμαστε. Όταν δεν μας ακούνε, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Κάτι συμβαίνει. Να τα διορθώσουμε τα πράγματα αυτά και με τη χάρη του Θεού θα δούμε πολύ μεγάλες θαύματα να γίνονται. Να γίνονται θαύματα μέσα στην οικογένειά μας. Με αυτήν την ευχή και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σπουδαίο και μεγάλο αυτό έργο. Να δώσει ο Θεός να έχουμε μεθαύριο μια γενιά παιδιών που θα έχουν συνειδητή πνευματική ζωή. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαυρομάτη για την ανάπτυξη του θέματος το οποίο μας παρουσίασε και όλους όσους μιλήσανε, κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους σε αυτό το πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο θέμα της αγωγής των παιδιών μας. Αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι ήταν τόσο περιεκτική ομιλία που ελέγχθησαν όλα, αλλά να προσθέσω ότι το βασικό θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε οι γονείς, εμείς είμαστε τώρα στο στάδιο των παππούδων βέβαια, ότι τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Δεν είναι κομμάτι του εαυτού μας. Είναι αυτοτελείς, αυτοδύναμες προσωπικότητες, τις οποίες ο Θεός έχει χαρίσει. Σε άλλον έχει δώσει 5 τάλαντα, σε άλλον έχει δώσει 1, 2, 10. Και επομένως οποιαδήποτε σύγκριση εμείς επιχειρούμε και κάνουμε, μα το ξαδερφάκι του, μα ο φίλος του, μα οι συμμαθητής του έχουν αυτές τις επιδόσεις, είναι πολύ καταστροφικό για τη χαρή. Γιατί αν έχει κάποιος πάρει τα 2 τάλαντα, ο Κύριος και οι δυνατότητές του είναι να δώσει 4. Ένας που έχει πάρει τα 10 τάλαντα πρέπει να δώσει 20. Δεν είναι μοιρασμένα όλα με ακρίβεια, με ζύγη. Και με το γεγονός ότι είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και με ξεχωριστό δυναμικότητα το κάθε παιδί, πρέπει εμείς να το δούμε και να το καταλάβουμε και να μην έχουμε απαιτήσεις υπερβολικές από τα παιδιά. Και το βασικότερο όλα από όσα η εμπειρία μου έχει καταθέσει, μου έχει γεμίσει, είναι η αναφορά μας στη δύσκολη στιγμή, τα γόνατά μας, η προσευχή μας. Δεν μπορούμε με διδακτισμό να έχουμε αποτελέσματα σωστά. Θα μας βαρεθούν τα παιδιά. Είναι να μιλήσει ο Κύριος στην καρδιά τους. Στον μεγάλο μας γιο, ο οποίος είναι τώρα 40 χρονών, οικογενειάρχης, όταν πρωτοπήραμε τον υπολογιστή, πήγαινα στο γραφείο και πάντα έβλεπα ότι ήταν στην πρώτη σελίδα. Κάπου άλλαζε τα πλήκτρα και δεν το καταλάβαινα. Και πάντα στην πρώτη σελίδα. Φοβόμουν, δεν ξέρω τι παρακολουθούσε, τι ήθελε να παρακολουθήσει. Το είπα στον πνευματικό μου και μου λέει, είναι μεγάλο παιδί τώρα, ήταν 20 χρονών. Δεν πρόκειται να τον ελέγξεις ποτέ. Απλώς συνειδητοποίησε, κατάθεσέ του ότι εγώ δεν μπορώ να σε ελέγξω. Σε βλέπει όμως ο Θεός και είσαι υπεύθυνος απέναντι εκείνου. Χαίρομαι και εύχομαι να βλέπεις πράγματα επικοδομητικά και καλά. Πιστεύετε ότι πάντα από εκεί και πέρα άλλαξαν οι σελίδες. Όταν έβλεπε υπολογιστή έβλεπε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι, έκανε κάτι οτιδήποτε.
Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς δεν παίξαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια ότι είναι περίτα αυτά στα παιδιά. Απλώς να έχουν την φώτιση και την έμπνευση να μην παρεκκλίνουν σε σελίδες που είναι απαράδεκτες και ζημιογόνες για τη ψυχή τους. Και ένα ακόμα θέμα, γεγονός. Κάτι που είπαμε για την τάξη, για τη συμπεριφορά των παιδιών που χρειάζεται και τα διδασκαλεύουμε και απαιτούμε να είναι συνεπείς στην πορεία τους. Εμείς είμαστε συνεπείς. Πώς θα στρώσει το κρεβάτι του το παιδί άμα το κρεβάτι των γονιών είναι άστρωτο? Πώς θα φάει με προσοχή με το πιρούνι και το μαχαίρι όταν βλέπει ότι ο πατέρας ή η μητέρα τσιμπολογάει με το χέρι? Είναι όλα δυστυχώς πάνω στα παιδιά, σε κάθε αδύναμο σημείο τους. Αν προσέξουμε θα δούμε τον εαυτό μας ή τη σύζυγό μας ή τους μεγαλύτερους της οικογένειας. Το παράδειγμα παίζει ρόλο, πιο πολύ βέβαια παίζουν τα γόνατα. Να τα αναθαίνουμε στο Θεό. Είναι τόσο μεγάλη κίνδυνη που υπάρχουν και τόσο πολύ οργανωμένο το έγκλημα που επιχειρείται απέναντι στα παιδιά, που δεν μπορούμε εμείς με την καλύτερη παιδαγωγική μέθοδο να ακολουθήσουμε. Αν ο Θεός δεν φωτίσει τα παιδιά, δεν φωτίσει τις συνειδήσεις τους, ανεμπνεύσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και στην παρουσία του, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Να ξέρετε, τα παιδιά των παιδαγωγών, των μεγάλων παιδαγωγών κτλ. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένοι να στη ζωή τους. Ενώ τα παιδιά, βλέπετε, απλών ανθρώπων κτλ. Στη ζωή τους έχουν προκόψει και χαίρονται και εκείνα και εμείς μαζί τους. Να δώσει ο καλός Θεός ώστε πράγματι να εμπιστευόμαστε την πρόνοιά Του και την αγάπη Του και τη σοφία Του και θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά μας, τα οποία όλοι και εσείς και εμείς τα αγαπάμε και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην πορεία τους και στη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συμπροβληματισμό σήμερα εδώ, ο οποίος εξακολουθεί και γίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις αντίστοιχες της Σχολής Γονέων. Περίπου είναι μια εκδήλωση, μια ομιλία και μια ανάπτυξη ενός θέματος κάθε μήνα, πιστεύω. Έχει διανεμηθεί το πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να το δείτε κιόλας. Πρέπει να υπάρχει και σε φυλάδιο απ' έξω, βγαίνοντας στην ιστοσελίδα μας κτλ. Και πιστεύω ότι αυτά μόνο θετικό αποτέλεσμα έχουν στις ψυχές όλων μας. Ο Θεός μαζί μας. Ωραία. Τρεις ανακοινώσεις λοιπόν πριν φύγουμε. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι διαδικτυακή σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε της Σχολής Γονέων στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στις 7 η ώρα το βράδυ, με την ψυχοπαιδαγωγό κυρία Γαλίτη και θέμα «Πώς μπορώ να ενδυναμώσω το παιδί μου». Η δεύτερη ευχή να συναντηθούμε είναι στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου, στις 28, γίνεται το παιδαγωγικό συνέδριο που κάθε χρόνο οργανώνει ο Σύλλογος του Μεγάλου Βασιλείου και αυτή τη φορά έχει σαν θέμα το δικαίωμα του παιδιού στην αλήθεια σήμερα, με όλα αυτά τα fake news και τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται ή όχι η αλήθεια πάντα και πώς το παιδί θα αναγνωρίζει ότι αυτό που βλέπει ή αυτό που ακούει είναι αλήθεια, είναι από τα θέματα που οι ειδικοί θα μας θίξουν σε αυτό το συνέδριο. Φεύγοντας, θα έχω εδώ προσκλήσεις να πάρετε όχι μόνο για σας αλλά και για άλλους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Και το τρίτο είναι ότι τα παιδιά που θα τα βρείτε, θα τα περιμένετε κάτω. Μέχρι να έρθουν μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην έκθεση χριστιανικού βιβλίου που υπάρχει, όπου υπάρχουν παιδαγωγικοί τίτλοι και βιβλία κατάλληλα για κάθε ηλικία παιδιών και μεγαλύτερων ημών. Έτσι. Καλή συνάντηση λοιπόν, να ψάλουμε το «Εισπάσαν τη γη» και να τελειώσουμε.
Εις πάσαν την γην εξήλθεν αυθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρέπως εδογματίσας την φύσιν των όντρων ετράνωσας τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμίσας βασίλειον ιερατεύμα Πατέρος Ιεμ, Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσας Θεήμην το μεγαλέως. Εισοδόν ειρήνης.